Κάτι θετικό ελπίζουμε πως εξελίσσεται μεταξύ της Ελλάδας και της Νότιας Κορέας, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμυντικές βιομηχανίες παγκοσμίως, με δεκάδες εξαγωγές προς χώρες ανά τον κόσμο, και τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι πολύ μπροστά στις τεχνολογικές καινοτομίες και στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τη συνάντηση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με τον πρέσβη της Νότιας Κορέας, ακολούθησε νέα ανακοίνωση του ΙΠΕΘΑ που αναφέρει. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Δημοκρατία της Κορέας, Σεούλ, από την Κυριακή 4 έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, αποδεχόμενος πρόσκληση στον νοτιοκορεάτη ομολόγο του, Σιν Μπεομ Τσούλ, για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, Σεούλ Defense Dialogue 2022. Στο πλαίσιο της παραμονής του στη Σεούλ, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας πέραν της συμμετοχής του στις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Άμυνας κ. Lee Jong-soop, τον Υπουργό Πατριωτών και Βετεράνων κ. Park Min-sik και τον Υπουργό Αμυντικών Προμηθειών Eom Dong-jan και τον Υφυπουργό Άμυνας Shin Beom-chul της Δημοκρατίας της Κορέας καθώς και με ομολόγους άλλων κρατών. Θα υπογράψει με τον Υπουργό Αμυντικών Προμηθειών κ. Eom Dong-jan σε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Διοίκησης Προγράμματος Αμυντικών Προμηθειών της Δημοκρατίας Κορέας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αμυντική βιομηχανία και την υλικοτεχνική συνεργασία. Θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορέας, υπέρτιμο και έξαρχο Ιαπωνίας, κ. Αμβρόσιο, στην έδρα της Μητρόπολης στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου. Θα επισκεφθεί το Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στον Πόλεμο της Κορέας κατόπιν με την κατάστασή του σε νέα προσήκουσα θέση, καθώς και το Μουσείο Πολέμου Κορέας, όπου θα καταθέσει στεφάνι σε έναν θεματική στήλη που είναι αφιερωμένη στην ελληνική συμμετοχή στον Πόλεμο της Κορέας και στους 196 νεκρούς μας, αναφέρει ανακοίνωση του ΙΠΕΘΑ. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα μπει σύντομα στη μέση στη στρατιωτική συνεργασία που εξελίσσεται μεταξύ Τουρκίας και Νότιας Κορέας και θα εκμεταλλευτεί αυτή την τεράστια τεχνολογική γνώση που διαθέτουν οι Κορεάτες, που πρόσφατα μάλιστα παρουσίασαν, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, το δικό τους μαχητικό KF-21 Boramae, δηλαδή νεαρό γεράκι. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή στον MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.